Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Με σαφέστατες αιχμές κατά Βεροφινοφύτου και σκιαγράφηση Χριστοδουλίδιο στην επιλογή της ερχόμενης Κυριακής παρεμβαίνει προεκλογικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους Οδυσσή, καλώντας τους ψηφοφόρους του να ασκήσουν κατά συνείδηση το εκλογικό τους δικαίωμα. Τελευταίος προεκλογικός λόγος για τους δύο υποψηφίους προέδρους. Τα μηνύματα που επέλεξαν να στείλουν στους ψηφοφόρους και οι παροτρύνσεις των κομμάτων για την επιλογή της Κυριακής. Απόψε στις 9:15 η τελευταία αντιπαράθεση θέσεων πριν από την τελική μάχη για τους δύο υποψηφίους προέδρους στο μεγάλο debate των τηλεοπτικών καναλιών. Όλα έτοιμα για τη μάχη της Κυριακής. Παραδόθηκαν οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα. Αστακός στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για την ανακήρυξη του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, απάντησε η Τουρκία στους Ελληνοκύπριους διασώστες. Εν τούτης, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να συλλέγει ήδη πρώτης ανάγκης για αποστολή στους σεισμόπληκτους μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ανίποτη θλίψη στα κατεχόμενα με τον εντοπισμό 6 ακόμη σωρών της ομάδας βόλεϊ που βρίσκονταν στην Τουρκία όταν χτύπησε ο Εγκέλαδος. Σε έξαρση παιδικές λοιμώξεις, γεμάτο το Μακάριο νοσοκομείο με περιστατικά γρίπης Α και Β. Ξέβρασε η θάλασσα 6 συνολικά ραμφοφάλαινες στην Πάφο και μία στις ακτές των κατεχομένων. Επιτόπου τμήμα Λιείας και κτηνιατρίο. Δεν αποκλείεται να επηρεάστηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Απόψε στις 8:10.